Σε σχέση με τα προβλήματα ίδρυψης για τα οποία γίνεται λόγος τον τελευταίο καιρό, θέλω να σας πω ότι η Κέρκυρα περιλαμβάνεται μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψιδρίας. Ευτυχώς, προς το παρόν έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Προβλήματα υπάρχουν, διακοπές στην υδροδότηση και στην πόλη της Κέρκυρας, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, με πιο αισθητή την έλλειψη νερού στα υψηλότερα σημεία της πόλης, υπάρχουν. Προβλήματα υπάρχουν και στην Ήπεθρο, σε ορισμένες περιοχές, που κάναμε μεγάλες προσπάθειες με νέες λιγοτρήσεις και με παρεμβάσεις που κάνουμε στα υδραγωγεία, έτσι ώστε τα προβλήματα αυτά να είναι κατά το δυνατόν υπιότερα, να μην είναι προβλήματα που σαρώνουν ολόκληρες περιοχές και δεν δίνουν καμία δυνατότητα να έχει το σπίτι, το νοικοκυριό, η επιχείρηση, το νερό που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Τα προβλήματα έχουν ελαχιστοποιηθεί στην περιοχή του Αηγόρδη. Στο Γαστούρι έχουμε ακόμα προβλήματα εσωτερικών ισορροπιών λόγω της υπερκατανάλωσης. Η υπερκατανάλωση αφορά και την πόλη. Να σας πω ότι εδώ έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο στην κατανάλωση και εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, του παρατεταμένου καύσωνα για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του τόπου αυτό, τόσο παρατεταμένος καύσωνας, μετά από μία μακρά περίοδο ανομβρίας, η οποία οδήγησε σε δραματική πτώση της στάθμης της υπόγειας υδροφορίας. Μας δίνει μία ανάσα σήμερα ο καιρός, η βροχή η πρωινή και ενδεχομένως μία απογευματινή που θα ακολουθήσει, αλλά αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών που καλείται να αντιμετωπίσει να αντιμετωπίσουν τα υδραγωγεία της Κέρκυρας και όχι μόνο της Κέρκυρας, όλης της χώρας και πολλών άλλων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου. Δεν είναι τοπικό φαινόμενο. Δεν είναι είδηση να λένε τα μέσα ενημέρωση ότι έχουμε κάποιες διακοπές νερού σε κάποιες περιοχές της πόλης. Άλλες περιοχές λένε πραγματικά το νερό νεράκι. Η Κέρκυρα ευτύχησε να έχει πιο πλούσια υδροφορία και να καλύπτει, αν όχι όλες, το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της, με τα μικρότερα δυνατά προβλήματα, χάρη στον καθημερινό αγώνα που δίνει μια αποδυναμωμένη επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης, καταχρεωμένη με τα πολλά προβλήματα και τα διοικητικά και τα οργανωτικά και τα οικονομικά, μια επιχείρηση η οποία είναι αποκλεισμένη από το δίκτυο της ΔΕΗ, που δεν μπορεί να συνδέσει νέες γεωτρήσεις, να κάνει νέες παρεμβάσεις στο δίκτυο, εξαιτίας των γνωστών, τα οποία δεν θέλω να επεκταθώ σήμερα. Αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες, παλεύουμε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το οποίο μέχρι τώρα έχει παραχθεί είναι σε γενικές γραμμές θετικό. Προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές, αλλά δεν έχουμε την ένταση των προβλημάτων που παρατηρείται σε άλλες περιοχές της χώρας. Να υπενθυμίσω ότι 15 δήμοι της χώρας μας έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι ακόμη που μοιράζουν το νερό με το δελτίο και με βιτία. Εμείς δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αποφύγει παντελώς τον κίνδυνο να ζήσουμε πιο δύσκολες καταστάσεις, καθώς η ανομβρία με εξαίρεση τη σημερινή μέρα συνεχίζεται, οι καταναλώσεις είναι τεράστιες και μπορεί και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πηγές από τις οποίες υδροδοτείται η πόλη, δηλαδή οι πηγές της Χρυσίδας, θα κρατήσουν τη στάθμη που είναι αναγκαία για να μπορεί να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της πόλης. Και θα σας πω και δύο λόγια για τις διακοπές τις νυχτερινές. Οι διακοπές οι νυχτερινές της υδροδότησης της πόλης, που μπορεί να ξεκινάνε τη μία ή τις δύο τα μεσάνυχτα και συνεχίζονται 2-3-4 ώρες μέχρι το πρωί, δεν γίνονται για να τιμωρήσουμε κάποιους ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη ζωή της πόλης. Γίνονται διότι ή δεξαμενή στην ανάληψη με τη λειτουργία όλων των αντλιών στο αντλητικό συγκρότημα των πηγών της Χρυσίδας, πατώνει από την υπερκατανάλωση. Πάμε στις 12 η ώρα και βλέπουμε τη στάθμη της δεξαμενής στο 0. Για να μπορέσουμε να έχουμε νερό το πρωί, που θα ξαναρχίσει με ένταση η ζωή και οι απαιτήσεις της στην πόλη, πρέπει να κρατήσουμε απόθεμα. Για να κρατήσουμε απόθεμα, λοιπόν, έχει αποφασιστεί από τη ΔΕΙΑΚ να κλείνει την παροχή νερού, να ανεβαίνει η στάθμη και να μπορούμε να δώσουμε το πρωί νερό που το έχει ανάγκη ο κόσμος, η κοινωνία, η οικονομία του τόπου για να κινηθεί και να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα στα υψηλότερα σημεία της πόλης που είναι κυρίως τρία. Είναι το Καμπιέλο, είναι η Πόρτα Ρεμούντα και είναι ο Λόφος Κογεβίνα. Εάν δεν κλείσουμε τα νερά, αυτές οι περιοχές θα στερηθούν όχι για ώρες, για μέρες. Το πολύτιμο αυτό
αγαθό το νερό, τόσο αναγκαίο για τη ζωή μας. Δήμαρχε, είμαστε σε θέση να πούμε πέραν. Έχει φύγει η σεζόν ουσιαστικά, έχουμε ακόμα μπροστά μας, αλλά λίγο πολύ η κατάσταση έτσι θα πάει φέτος. Για τον χρόνο υπάρχει κάποια πρόβλεψη σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης? Για τον χρόνο υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν οι σκέψεις για το άμεσο του προβλήματος, που πρέπει να είναι να εστιάσουμε στον εξυγχρονισμό των δικτύων, για να μειώσουμε τις διαρροές που προκύπτουν από τα πεπαλαιωμένα δίκτυα, τα φθαρμένα και τα διάτρητα. Έχω πει ότι το δίκτυο με το οποίο λειτουργούμε είναι δίκτυο σουρωτήρι, και το οποίο επιβεβαιώνεται από τις πολλές ανακοινώσεις διακοπών της υδροδότησης, κυρίως στο κεντρικό αγωγό, που συχνά βλέπετε στη δημοσιότητα. Δεν είναι κάτι που το επινοήσαμε, είναι μια πραγματικότητα ορατή, αντιληπτή από όλους. Το κυνήγι το καθημερινό για να μπαλώσουμε τις βλάβες δεν αποδίδει πάντα τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, διότι οι βλάβες είναι πολλές, τα προβλήματα τεράστια και οι δυνατότητες του προσωπικού είναι περιορισμένες. Δεν είναι τόσες που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ανάγκες. Συνεπώς, το μέγα ζήτημα που ανακύπτει είναι να αντιμετωπίσουμε, να πάμε σε αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών. Ένα τμήμα του κεντρικού αγωγού έχει ήδη τοποθετηθεί, αλλά δεν έχει αντικατασταθεί. Δεν έχει συνδεθεί δηλαδή με το δίκτυο. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το δίκτυο, να το αντικαταστήσουμε, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις διαρροές στα κομμάτια του δικτύου που είναι τα πλέον προβληματικά. Άρα, το πρώτο ζήτημα το οποίο έχουμε ήδη θέσει και ως ΔΕΙΑΚ και ως Δήμος, στα αρμόδια Υπουργεία, στην κυβέρνηση, εγώ και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι το αίτημα της χρηματοδότησης της αντικατάστασης των κεντρικών αγωγών και του εξυγχρονισμού του δικτύου μας, για να περιοριστούν οι απώλειες νερού, οι οποίες εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Δηλαδή, αν δεν πέσουν λεφτά, νερό δεν θα έχουμε. Αν δεν πέσουν χρήματα και δεν γίνουν επεμβάσεις στο δίκτυο διανομής, θα έχουμε τα προβλήματα που ενδεχομένως έχουμε φέτος. Αν αυτό συνδυαστεί και με παράταση της περίοδου ανομβρίας και με διαρκή υποχώρηση της στάθμης της υπόγειας υδροφορίας, θα ζήσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτό λέμε. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει και το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά είναι να διευθετηθεί το χρέος της ΔΕΗ, το χρέος της ΔΕΙΑΚ προς τη ΔΕΗ. Με κυβερνητική παρέμβαση να γίνει αποδεκτή η πρόταση διακανονισμού, δεύτερου διακανονισμού, διότι ο πρώτος, ο οποίος είχε γίνει, δεν υλοποιήθηκε στην πράξη, με αποτέλεσμα να επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού της σύνδεσης από νέες παροχές από πέρσι το Μάρτι. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ένα νέο διακανονισμό, ο οποίος πιθανότατα βαίνει προς τακτοποίηση αυτή η νέα προσπάθεια, έτσι ώστε να αρχίσουμε να πληρώνουμε και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης της δημοτικής επιχείρησης σύνδεσης αποχέτευσης, της διαδημοτικής επιχείρησης, ακόμη είναι διαδημοτική, με τη ΔΕΗ, και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πηγές που είναι διαθέσιμες και περιμένουν. Όπως οι πηγές στο κτήμα Μέρλι, ή οι πηγές στους Αρμόνες, ή οι πηγές σε άλλες περιοχές, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα επειδή δεν έχουμε ρεύμα για να συνδέσουμε τα αντιοστάσια με το δίκτυο. Άλλο ζήτημα μέσω μακροπρόθεσμο είναι το ζήτημα της ενίσχυσης της υδροδότησης του νησιού από άλλες πηγές. Το παλιό, το έργο που εδώ και δεκαετίες έχει μελετηθεί και είναι το έργο των φραγμάτων, που περιλαμβάνει εκτός από τα φράγματα και δίκτυα και δεξαμενές και εγκαταστάσεις διήλυσης και επεξεργασίας του νερού, φαίνεται ότι έχει παραπευθεί στις καλένδες. Συζητείται εν όψη και της νέας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την ανομβρία, συζητούνται άλλες εκδοχές. Οι άλλες εκδοχές ουσιαστικά είναι δύο. Η μία εκδοχή είναι η μεταφορά νερού από τις πηγές, από κάποιες πηγές της Θεσπρωτείας, αναφέρονται οι πηγές της Λαγκάβιστας Θεσπρωτείας, εάν είμαι καλά ενημερωμένος, και η δεύτερη εκδοχή, η οποία προβάλλει ως η εποχή του μέλλοντος, είναι αυτή η επιλογή που έχει κάνει με επιτυχία τόσο το Ισραήλ όσο και η Κύπρος. Είναι η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού. Αυτές είναι οι μέσο μακροπρόθεσμες επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Αυτά τα οποία ακούτε κατά καιρούς, ότι θα έρθει μια μονάδα που θα στηθεί σήμερα, αύριο, αφαλάτωσης, αυτά αναφέρονται σε μικρές μονάδες παροχής μερικών εκατοντάδων κυβικών, τύπου Παξών, ναι, οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν με τίποτα τις τεράστιες ανάγκες της κατανάλωσης που έχει το νησί μας και ο Δήμος μας.